συνεδρίαση όλων των περιφερειακών και είχαμε πει ότι θα ερχόμαστε μαζί με τον Υπουργό εδώ στην Κέρκυρα, στην έδρα της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Είμαστε εδώ με όλη την ομάδα του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ, την κυρία αγαπητή φίλη πρόεδρος του ΕΟΤ, κυρία Τζόνα Κερέκου, και ο Γενικός Γραμματέας, ο Δημήτρης Φραγκάκης. Είμαστε βεβαίως εδώ, όπως είχαμε πει ήδη από τον Ιούλιο που κάνουμε την επίσκεψη, σε μια δύσκολη χρονική συγκυρία για την Ελλάδα ολόκληρη, σε μια συγκυρία που έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια μεγάλη κρίση, όπως αυτή των αλλεπάλληλων πυρκαγιών. Και η Κέρκυρα έζησε εξαιρετικά δύσκολες στιγμές αυτό το καλοκαίρι. Κάτοικοι, εθελοντές, κυβερνητική, πολιτική προστασία, όλοι οι φορείς γίνανε ένα για να αντιμετωπιστεί η ολέθρια αυτή απειλή. Έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια ούτως ή άλλως πολλές κρίσεις και νομίζω ότι μέσα σε αυτές τις αλλεπάλληλες κρίσεις καλούμαστε όλοι να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, να εντατικοποιήσουμε την προσπάθεια που κάνουμε για ένα τουρισμό πιο ανταγωνιστικό, πιο ανθεκτικό. Γιατί ο ελληνικός τουρισμός είναι ο βασικός αιμοδότης της ελληνικής οικονομίας, δυναμώνει το εθνικό εισόδημα, παράγει θέσεις εργασίας, στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες. Επιδίωξη όλων μας για τον ελληνικό τουρισμό είναι η βιωσιμότητα και η αειφορία. Γνωρίζοντας που επιθυμούμε να διατρέχουν το σύνολο των πολιτικών μας που θα ακολουθήσουμε. Με κοινές βάσεις, το μέτρο και την ισορροπία. Στοχεύοντας όχι μόνο στο σήμερα, όχι μόνο στο τώρα, αλλά κυρίως στο αύριο του ελληνικού τουρισμού. Πολιτικές που έχουν όλα τα εφόδια για να πετύχουν, καθώς τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία του ελληνικού τουρισμού. Πλεονεκτήματα όπως το ιστορικό και το πολιτιστικό κεφάλαιο της χώρας, παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας, το ήπιο κλίμα και ο φυσικός πλούτος, ο ελκυστικός τρόπος ζωής στη Μύκονο και στα αστικά κέντρα, οι σύγχρονες τουριστικές υποδομές και η επιχειρηματικότητα, η οποία διακρίνεται για την ευελιξία της, την προσαρμοστικότητά της και το δυναμισμό της και την παράδοσή της, και βεβαίως η μοναδική κουλτούρα της φιλοξενίας μας που την αισθανόμαστε όλοι από όλους εργαζομένους στον τουριστικό κλάδο. Αυτά τα πλεονεκτήματα δείχνουν και έναν ακόμα δρόμο. Την εδραίωση της χώρας μας ως ενός παγκόσμιου ελκυστικού προορισμού με τουριστική περίοδο που θα ξεπερνάει τους λίγους καλοκαιρινούς μήνες και θα επεκτείνεται για περισσότερο χρόνο, αξιοποιώντας τον ανεξάντλητο πλούτο που διαθέτει. Τα ωφέλη που θα προκύψουν είναι πολλά και για όλους. Στην κοινωνία, στην οικονομία, στο εισόδημα, στην εργασία. Για να φτάσουμε όμως μέχρι εκεί, απαιτείται στρατηγική και λύσεις, εστιάζοντας στις τοπικές κοινωνίες και στα συγκεκριμένα προβλήματα. Θέλω να σας πω ότι στο Υπουργείο Τουρισμού έχουμε κάνει μια μελέτη και υπάρχει και σχετική έκθεση για τον παράκτιο και τον θαλάσσιο τουρισμό της Κέρκυρας. Αυτό είναι από την Διεύθυνση Έρευνας του Υπουργείου Τουρισμού, όπου αναδύθηκαν προκλήσεις που πρέπει σύντομα να απαντηθούν. Ορισμένα ευρήματα έδειξαν μεγάλη χωρική και χρονική συγκέντρωση τουριστικών ροών αλλά και ημερήσιων εκδρομέων στις παράκτιες περιοχές του νησιού, στην πόλη και στους παξούς, κάτι που σύμφωνα με την Διεύθυνση του Υπουργείου υποβαθμίζει το προϊόν και επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον. Επισημάνθηκε η ανάγκη δημιουργίας συνεργειών μεταξύ τουρισμού και τοπικού αγροδιατροφικού τομέα, η επίλυση της έλλειψης των θέσεων ελιμενισμού και οργανωμένων λιμένων και μαρινών, καθώς και η ανάγκη αξιοποίησης των υπαρκουσών λιμενικών υποδομών. Σε ό,τι αφορά στην κοινωνική βιωσιμότητα, ζητήθηκε να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στις διαδικασίες ανάπτυξης του στρατηγικού σχεδιασμού. Να αξιοποιηθούν δηλαδή οι απόψεις, οι γνώσεις που υπάρχουν από όλους τους ενδιαφερόμενους στον τουρισμό στα αρχικά στάδια σχεδιασμού της τουριστικής πολιτικής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση της Κέρκυρας, όπως και της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων γενικότερα, έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που τρέχει το Υπουργείο Τουρισμού έρχονται και απαντούν στις προκλήσεις αυτές και συναντούν τους κεντρικούς άξονες που έχουμε ορίσει για έναν βιώσιμο και ανθεκτικό τουρισμό. Ανοίγει ο δρόμος για την σύσταση και λειτουργία των οργανισμών διαχείρισης και προώθησης προορισμών, το γνωστό DNMO, με στόχο την προβολή, την προσέγγιση επισκεπτών και την ανάπτυξη της βιώσιμης
περιφερειακής οικονομίας των τοπικών κοινωνιών, όπως ακριβώς της Κέρκυρας. Έχουμε ζητήσει τις απόψεις και τις περιφέρειες, αλλά και των φορέων για το πώς οι δήμοι θα μπορούσαν να λειτουργήσουν καλύτερα, αποτελεσματικότερα, προς όφελος των προορισμών και της ανθεκτικής τουριστικής ανάπτυξης. Παράλληλα, διαμορφώνεται ένα ποιοτικό, ανταγωνιστικό, σύγχρονο και βιώσιμο τουριστικό προϊόν. Στο ίδιο πλαίσιο, μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, επικεντρωνόμαστε σε έργα που αφορούν στο νησί της Κέρκυρας, όπως η αναβάθμιση και η ενίσχυση του ιαματικού τουρισμού και των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του, αναδεικνύοντας έτσι τους φυσικούς πόρους της περιοχής. Αναπτύσσεται ακόμα για την πρόθεση του νησιού ως γαστρονομικού προορισμού το δίκτυο αγροδιατροφής, γαστρονομίας και τουρισμού, ΑΚΤΙΣ, στο οποίο θα συγκεντρώνονται και θα παρουσιάζονται τα παρεχόμενα τουριστικά προϊόντα και οι υπηρεσίες εμπειριών γαστρονομίας της Κέρκυρας. Τα υφιστάμενα τουριστικά λιμάνια ενισχύονται με κρατική χρηματοδότηση. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η ενεργειακή και πράσινη αναβάθμιση των υποδομών, η βελτίωση της προσβασιμότητας και η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι όπως καταλαβαίνετε θα χρειαστεί από το τοπικό επίπεδο να κινηθείτε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τα χρήματα αυτά από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όσον αφορά στις παραλίες του νησιού, υπάρχει πρόβλεψη για βελτίωση της προσβασιμότητας σε αυτές, έτσι ώστε να εγγυηθούμε την ασφαλή και εύκολη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες. Συγχρόνως, ενισχύεται ο καταδυτικός και ο υποβρύχιος τουρισμός. Για να βρεθεί η Κέρκυρα, τα Ιόνια νησιά και κατ' επέκταση ολόκληρη χώρα μας, ανάμεσα στους προορισμούς της Ευρώπης που διαθέτουν στο πλειοστάσιό τους ένα ακόμα τουριστικό προϊόν που ενδείκνυται για όλο τον χρόνο. Όπως είπα και πριν, βρισκόμαστε σε διαδικασία ολοκλήρωσης των σχετικών προσκλήσεων. Σύντομα θα αναρτηθούν. Επαναλαμβάνω λοιπόν και προσωπικά θα ήθελα να σας ζητήσω να είστε ενεργοί δίπλα μας, στο πλευρό μας, γιατί στη φάση αυτή ο ρόλος των φορέων είναι καταλυτικός για την υποβολή προτάσεων και προς την κατεύθυνση αυτή έχουμε ορίσει ως Υπουργείο Τουρισμού, έχουν ήδη δρομολογηθεί και υλοποιηθεί από την Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων σημαντικά για την περιοχή προγράμματα και πρωτοβουλίες και θέλω να συγχαρώ την Περιφερειάρχη Όλα, την κυρία Ρόδη Γράτσα, αλλά και όλο το Υπουργείο της, γιατί έχουμε δει αυτά τα χρόνια ότι έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα για να μπορέσουμε εδώ στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων να έχουμε έναν τουρισμό πραγματικά ανταγωνιστικό, έναν τουρισμό που μπορεί να βλέπει στο μέλλον με όρους αειφορίας και χαίρομαι πάρα πολύ που έχετε ήδη εσείς προβλέψει τη μελέτη βιώσιμου τουρισμού και νομίζω ότι δεν μπορούμε να συζητάμε από εδώ και πέρα για τουρισμό χωρίς όρους διασημότητας και εταιρείας. Θέλω λοιπόν να σας συγχαρώ πραγματικά για την Flight Dubai και τη γραμμή Dubai και Κέρκυρα Dubai που έγινε σε συνεργασία με τον Φράγκο και ξεκίνησε στις 25 Ιουνίου. Ξέρουμε πολύ καλά ότι το Dubai ουσιαστικά είναι ένα hub. Άρα με τον τρόπο αυτό ανοίγεται την δυνατότητα να έχουμε καινούριους πελάτες από καινούριες αγορές. Για παράδειγμα, η Ινδία εξυπηρετείται από τις χώρες του κόσμου αεροπορικά. Οπότε, το λέω επειδή έγινε πρόσφατα και η επίσκεψη του Ινδού Πρωθυπουργού και είδατε ότι μαζί με τον Πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έγινε νομίζω κατανοητό ότι υπάρχει πλέον μια στρατηγική συνεργασία και νομίζω ότι ειδικά εμείς στον τομέα του τουρισμού θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την συνεργασία αυτή που ξεκίνησε σε πολιτικό επίπεδο, στο ανώτερο επίπεδο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε τουρισμό από μια χώρα η οποία μπορούμε όπως να φανταστούμε ότι θα μπορούσε κάλλιστα να μας φέρνει πελάτες και υψηλού εισοδήματος, αλλά και πελάτες που ενδεχομένως μπορούμε να προσελκύσουμε καθόλου την έννοια του τόπου, γιατί όπως είπαμε και πριν, ο στόχος μας είναι και η επέκταση της τουριστικής περιόδου. Χαίρομαι επίσης και μίλησα εδώ για την υπεύθυνη του Φίλινου της Ιωνίων Νήσων. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, η προώθηση των οπτικοακουστικών παραγωγών, διεθνών και εμπόριων, το οποίο λειτουργεί ήδη πολύ δυναμικά. Βλέπουμε πολύ καλά πως η εικόνα μέσα από μια σειρά, μέσα από μια ταινία, λειτουργεί ως τρόπος προσέλκυσης επισκεπτών. Έχουμε δει ότι έχει προχωρήσει σε μελέτες και έργα αντιμετώπισης της διάβρωσης των ακτών. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε και περισσότερο στη συνέχεια.
η επισκευή και αναβάθμιση το μέσω ΕΣΠΑ Ιωνίων Νήσων ιστορικών κτηρίων και εκκλησιαστικών μνημείων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και σε αυτό πρέπει να πω ότι η Υπουργός, η κυρία Ράφτη, ενεργοποιεί και πάλι τα πρωτόκολλα συνεργασίας που είχα υπογράψει εγώ στην προηγούμενη θητεία ως Υπουργός Τουρισμού για να μπορέσει να λειτουργήσει και πάλι η Επιτροπή του Προσκυνηματικού Τουρισμού. Νομίζω ότι και εσείς εδώ στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων έχετε απίθανα και εκκλησιαστικά κοινωνία, απίθανα στους χώρους αρθίας, εξοικειωτικότητας που μπορούν να προσελκύσουν και αυτή την ειδική μορφή τουρισμού. Φίλες και φίλοι, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία και πάλι, ο ελληνικός τουρισμός μπορεί να λειτουργεί ως καταλύτης της ανάπτυξης στην Ελλάδα συνολικά, αλλά και σε μέρη με τόσο σπουδαία παράδοση όπως είναι τα Ιόνια νησιά και ειδικότερα η Κέρκυρα. Θέλω να γνωρίζετε ότι εμπιστευόμαστε και στηρίζουμε το πολύτιμο ανθρώπινο κεφάλαιο του ελληνικού τουρισμού, τους επιχειρηματίες του τουρισμού και βεβαίως τους εργαζομένους στον τουρισμό. Στην τεχνογνωσία που παράγεται, στους νέους ανθρώπους που ξέρουν και δημιουργούν, σε όλες και όλους που αποτελούν τους συνεχιστές μιας μεγάλης διαδρομής, μιας σπουδαίας τουριστικής παράδοσης που έχει η χώρα. Εμείς εδώ είμαστε για να κερδίσουμε μαζί το επόμενο μεγάλο στοίχημα, που είναι η βιώσιμη και μακροχρόνια ανάπτυξη. Πάντα με το μυαλό μας στο μέτρο, την ισορροπία, το σεβασμό των ανθρώπων και της φύσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.